Άγιοι 7 Μακαβαίοι. 1η Αυγούστου. Πατρών ημερολόγιο. Αυτοκράτορ εστί των παθών, ο ευσεβής λογισμός. Ο ευσεβής λογισμός είναι κυρίαρχος και εξουσιαστής επί των παθών. Αυτό με περίφια αντρία απέδειξαν οι 7 αδελφοί Μακαβαίοι με τη στάση τους απέναντι στον βασιλιά της Συρίας Αντίοχο, όταν αυτός τους έταξε δόξες, τιμές και επίγειες απολαύσεις, αν αυτοί καταβαδούσαν τον Μωσαϊκό νόμο και έτρωγαν από τα απογορευμένα φαγητά που τους πρόσφερε. Προηγήθηκε ο 90ετής διδάσκαλός τους, Ελεάζαρος. Εφάρμοσε στο έπακρο τον νόμο που τους δίδασκε, με αποτέλεσμα ο Αντίοχος να τον ρίξει στη φωτιά. Εμπνεώμενα από τη θυσία του γέροντα διδασκάλου τους, τα 7 αδέλφια κράτησαν την ίδια γενναία στάση απέναντι στο βασιλιά όταν τους κάλεσε μπροστά του. Στην αρχή ο Αντίοχος προσπάθησε να τους κολακεύσει με διάφορα εγκόμια για την νιώτη τους. Τους είπε ότι αν έτρωγαν από τα ειδωλόφυτα που τους πρόσφερε θα απολάμβαναν μεγάλες τιμές και φυσικά θα τους έσωζε από το θάνατο. Τότε οι 7 αδελφοί απάντησαν στον Αντίοχο. Χαλεπότερον γάρ αυτού του θανάτου νομίζομεν είμαι, σου τον επί τη παρανόμο σωτηρία ημών έλεον. Δηλαδή, θεωρούμε τη συμπάθειά σου για την παράνομη σωτηρία μας περισσότερο επιβλαβή και από αυτόν τον θάνατο. Εξοργισμένος τότε ο Αντίοχος με τροχούς, φωτιά και ακόντια έναν έναν τους σκότωσε όλους. Όταν είδε αυτό η μητέρα τους Σολομονή, ρίχθηκε μόνη της στη φωτιά και έτσι όλοι μαζί πήραν το στεφάνι του μαρτυρίου.